Έχω δώσει το λόγο όμως, κύριε Παπαδόπουλο. Κύριε Εισαγγελέα, κύριε Σανά, παρακαλώ. Συζητούμε σήμερα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. Με το παρόνομο σχέδιο επιδιώκεται η προσέλκυση τουριστικών πλοίων με ελληνική σημαία, αλλά και με κοινοτική και τρίτη σημαία σε ελληνικές θάλασσες. Δημπουλή, έχω δώσει το λόγο. Επιδιώκεται σε 7 λεπτά. Η αναμόρφωση του πλαισίου. Με συγχωρείτε, είχα δώσει και κακώ έδωσα το λόγο στον κύριο Υπουργό. Η κατάσταση. Λοιπόν, κύριε Παπαδημούλη, παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε. Επιτέλου, δεν θα παίρνετε που θέλετε στο λόγο. Έχω δώσει δεν το λόγο. Δεν το γήπεδο σα. Επιτρέψτε. Είστε παλιός, κύριε Παπαδημούλη. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Σεβαστείτε του συναδέλφου. Σεβαστείτε του αδέλφου σα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτσε κάτω. Υπάρχει λόγο. Υπάρχει λόγο να δημιουργείται αυτή την ένταση. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι. Κύριε Παπαδημούλη, σε 5 λεπτά θα έχετε το λόγο. Σε 5 λεπτά θα έχετε το λόγο. Σήμερα, σας είπα, σήμερα συζητούμε, σας είπα κύριε συνάδελφε, θα με επιτρέψετε να μιλήσω. Θα με επιτρέψετε να μιλήσω. Παρακαλώ πάρα πολύ, καθίστε κάτω, με διακόπτε το. Είστε εντάξει, σας είπα ότι κακώς έδωσα. Εντάξει, εντάξει τώρα, το λόγο στον κύριο Επιτέλους, αρκετά πια. Το είπα για τρεις αρκετά φορές. Αρκετά πια όχι, τώρα, εντάξει. Ακούω, κύριε αρκετά πια, κύριε Αυγελάκη. Αρκετά, κύριε Αυγελάκη. Εντάξει, ο σεβασμός έχει τα ωριά του. Ειλικρινά, ειλικρινά σας, ειλικρινά. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα κύριε Αυγελάκη, παρακαλώ πάρα κύριε Αυγελάκη, μιλάω εγώ. Εντάξει. Τελείωσε το ζήτημα. Εσείς αρμοδίως σηκώνεσαι με διακόπτετε, καταλαβαίνετε σας... τι κάνετε. Δεν άκουσα. Κοίταξε. Τι λέτε κύριε... τώρα. Κύριε Παπαδημούλη. Μιλάτε εσείς. Μιλάτε εσείς. Μιλάτε εσείς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε, ακούστε. Δεν νομίζω ότι είναι ο Αντωνής αριστερός ότι είναι η Ήβρης. Άμα το δέσεις στο Σύμβρη, εντάξει τότε. Τότε ανακαλώ, αν το αριστερός λοιπόν, συνέβη, απαντήσετε, θα το απαντήσετε και αυτού μετά. Ωραία, κακώς χρησιμοποιούνται αυτό. Αυτές οι εκφράσεις. Κακώς χρησιμοποιούνται. Εντάξει, κύριε Παπαδημούλη, το δηλώσατε. Το δηλώσατε, θα το πείτε μετά, σας είπα. Ναι, αλλά δημιουργείται ένταση όταν καταθέτει. Εγώ το έκανα για διευκόλυνση και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και είναι προς τιμή του Υπουργού που σήμερα καταθέτει νομοτεχνικές για να έχετε τη δυνατότητα και να έχουμε τη δυνατότητα όλοι μας να τις επεξεργαστούμε. Και δημιουργούμε ζήτημα. Στο τυπική, αυτό που λέτε στην διαδικασία. Κύριε Αυγεννάκη, συνεχίστε. Κύριε Αυγεννάκη, κύριε Αυγεννάκη, κύριε Αυγεννάκη, μην απευθύνεστε στον κύριο Παπαδημούλη. Κύριε Παπαδημούλη, δεν κατάλαβα τη χειρονομία. Δεν το κατάλαβα τη χειρονομία. Ξέρετε κάτι τι είναι. Το λόγο. Δεν το κατάλαβα. Καταλαβαίνετε, κύριε Αυγεννάκη, σας μιλάω. Σας λέω τα χειρονομία στον κύριο Παπαδημούλη. Θα σα αφαιρώσω το λόγο. Μην απευθύνεστε στον κύριο Παπαδημούλη. Ορίστε μας. Συνεχίζει, παρακαλώ. Θα αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά την άδεια του κυρίου Παπαδημούλη, αφού μας επιτρέψει να μιλήσουμε στην αίθουσα, μιας και δεν υπάρχει προεδρείο, δεν υπάρχει προεδρείο να συντονίσει τη συζήτηση. Πρέπει οποιοδήποτε θέλει, οποιαδήποτε ώρα θέλει, εφόσον αριστερός, να παίρνει το λόγο. Δεν είναι έτσι, λοιπόν, κύριε συνάδελφε. Και αναφέρομαι και μπαίνω στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου, μιας και τα υπόλοιπα θα αναφερθώ στην αυριανή επί των άρθρων συζήτηση. Θέλω να σταθώ, και εκεί καταλαβαίνω το άγχος και την αγωνία σας, κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ, στη ρύθμιση που αφορά την εξασφάλιση της ελάχιστης απαιτούμενης ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών με την υπόλοιπη χώρα. Ή πιο απλά το πλοίο ασφαλείας. Ξέρουμε ότι ενοχλεί, ξέρουμε ότι είστε σε δύσκολη θέση, αλλά όχι τόσο ώστε να διακόπτε μια διαδικασία της συνεδρίας στην Ολομελίας. Καταρχήν, ξεκινάμε με το δεδομένο ότι ήδη αυτή την ώρα που συζητούμε, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία έχει ξεκινήσει 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες από εχθές, Δευτέρα. Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα λόγω της απεργίας των ναυτικών που στηρίζεται με όλη σας τη δύναμη, κινδυνεύουν τα προϊόντα και δίτα κυπευτικά της Κρήτης να μείνουν εκτός αγοράς, αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μεταφερθούν. Συσκέψη επί συσκέψεων, αγωνία αλλά και παρακλήσεις από μια ευαίσθητα επαγγελματική ομάδα, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, προς μια άλλη ομάδα, τους λιμενεργάτες, να επιτρέψουν δηλαδή να αποπλέψει πλοίο ώστε να μην καταστραφούν οικονομικά. Και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Αρκεί να σας αναφέρω ότι οι απώλειες εισοδήματος τριών ομάδων παραγωγών της Ιεράπετρας από την απεργία των ναυτικών
ανέρχονται σε ποσό ύψους 19.089 ευρώ ημερησίως από τη μείωση του εμπορίου των ευπαθών αγροτικών προϊόντων τους. Το μέγεθος της οικονομικής ζημίας της περιοχής όμως είναι πολλαπλάσιο, καθώς αυτό το ποσό αφορά τις συγκεκριμένες τρεις ομάδες παραγωγών της Ιεράπετρας μόνο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους παραγωγούς Τυμπακίου και των Χανίων. Φανταστείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όλους τους νομούς της Κρήτης, για όλους τους παραγωγούς, ποιο είναι το ημερήσιο κόστος. Σε αυτούς τους παραγωγούς, τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, το ΚΚΕ, αλλά και ανεξάρτητοι Έλληνες. Και σας καλώ να πάρετε ξεκάθαρη θέση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εδώ όμως και τώρα. Δεν μπορείτε να πατάτε συνεχώς σε δύο βάρκες. Δεν μπορείτε να είστε και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα. Εδώ βέβαια τίθεται ένα μεγάλο, μα πολύ μεγάλο ζήτημα προτεραιοτήτων. Για την αριστερά προέχουν οι λαϊκοί αγώνες. Για τη δική μας ιδεολογία, οι λαϊκοί αγώνες είναι σεβαστοί απολύτως, όσο σεβαστό όμως είναι και το δημόσιο συμφέρον. Και κυρίως όσο το δικαίωμα στην απεργία δεν θίγει τα δικαιώματα άλλων πολιτών ή άλλων ελευθέρων επαγγελματιών. Δεν έχετε το λόγο, και ξεκάθαρα, κύριε συνάδελφε, λέμε πλέον. Δεν σας διακόπτει κανείς. Είναι καιρός να πέσουν οι μάχες. Διότι οι κύριοι συνάδελφοι της αριστεράς, τάχα μου, έχουν πολεμήσει αυτή τη διάταξη με κάθε μέσο σε προηγούμενους χρόνους. Διότι τάσσονται με όσους επιλέγουν την κατάχρηση ενός δημοκρατικότατου δικαιώματος, βεβαίως της απεργίας, να εγκλωβίζουν αυτά τα προϊόντα και σε περιόδους που η παραγωγή βρίσκεται στο ζενίθ. Με προϊόντα που για κάθε μέρα που χάνεται αυτομάτως σημαίνει και οικονομική ζημία. Εμείς οι νησιώτες βουλευτές ζούμε αυτό το πρόβλημα στα νησιά και εισπράττουμε την αγωνία των πολιτών, των παραγωγών, των ανθρώπων που οικονομικά ούτε ισχυροί είναι, ούτε είναι trust, ούτε είναι δίκτυα, ούτε είναι όμιλοι, δεν ανήκουν στην καπιταλιστική νομεκλατούρα. Αντιθέτως είναι παραγωγή αγροτικών προϊόντων, είναι παραγωγή τυροκομικών προϊόντων, κτηνοτροφικών προϊόντων, είναι παραγωγή ευπαθών προϊόντων. Είναι άνθρωποι που παίζεται με τη ζωή τους, κύριε συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, διότι θα παραλάβουν ή δεν θα παραλάβουν τα φάρμακα ή όποια αναλώσιμα χρειάζονται για να κάνουν τη θεραπεία τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα γενικότερα, τα καύσιμα, τυροκομικά προϊόντα και βέβαια μην ξεχνάτε ότι ήδη ξεκίνησε δειλά-δειλά η τουριστική περίοδος. Έτσι θα καλωσορίσουμε και φέτος όσους επέλεξαν την Κρήτη και τα νησιά μας για να περάσουν τις ελάχιστες μέρες ξεκούρασής τους. Το πλοίο ασφαλείας, και κλείνω με αυτό, είναι αίτημα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, και το οποίο χαιρέτησα και εγώ και άλλοι συνάδελφοι εξ αρχής και υπερθεμάτισα με όλες μου τις δυνάμεις. Και κακώς που καθυστερήσαμε περίπου τον ένα χρόνο μέχρι το θεσμοθετήσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι αυτό το άρθρο είναι εξαιρετικά κομβικό. Είναι κοινωνικής σημασίας και γι' αυτό ζητώ, όπως το έκανα και ένα χρόνο πριν, να στηριχθεί από όλους τους βουλευτές, ανεξαρτήτως κομματικής ή άλλης ταυτότητας. Κυρίως όμως έχω την περιέργεια, φαντάζομαι και όσοι μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, να δούμε τελικά τι θα σας πάρετε, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και του ΚΚΕ, που εκλέγεστε από νησιωτικές περιοχές και ξέρετε πολύ καλά τι είναι αυτά που περιγράφω από αυτό το βήμα. Σας ευχαριστώ.